Κοντά μας η σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού, ένας από τους μεγαλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στιγμή στα VIP του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης και στο έκτο σεμινάριο σχολών του Ολυμπιακού που γίνεται. Θέλουμε τη δικιά σου άποψη και τι προσδίδει αυτό το σεμινάριο στους προπονητές που έρχονται να παρακολουθήσουν και εν συνεχεία τι μπορούν να περάσουν στα παιδιά οι προπονητές. Καταρχήν, είναι μια εκδήλωση την οποία την υποστηρίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογό μας. Έχει ξεκινήσει με πολύ απλά πραγματάκια, αλλά βλέπετε ότι κάθε χρόνο γίνεται και πιο σύνθετο και μπαίνουμε και σε περισσότερες μάλλον λεπτομέρειες. Είναι κάτι, μια πολύ μεγάλη βοήθεια για όλους τους προπονητές, για όλους τους δικούς μας ανθρώπους, όπου είναι ο καθένας στη δική του περιοχή και προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τη δική του φιλοσοφία στον τρόπο παιχνιδιού, στον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών. Μιλάμε για μαζικό αθλητισμό. Πέρα από αυτό όμως, όλοι κάποτε έτσι έχουμε ξεκινήσει, από μαζικό αθλητισμό, και φτάσαμε τον αθλητισμό να τον κάνουμε πρώτο αθλητισμό. Είναι ένα βασικό, πολύ βασικό κομμάτι του συλλόγου οι σχολές, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς τους υπευθύνους προπονητές είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας σε κάθε περιοχή. Είναι ο άνθρωπος που σηκώνει τη σημαία του Ολυμπιακού ψηλά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες αυτοί οι άνθρωποι. Πάνω σε αυτό το δύσκολο κομμάτι όμως έχουν ένα σύλλογο, έχουν μία διοίκηση και έχουν μία ομάδα ανθρώπων πολύ μεγάλη, όπου είναι δίπλα τους και τους στηρίζει μέσα στην καθημερινότητά τους. Έτσι ώστε με τη σωστή προγραμματισμένη δουλειά, με μία δουλειά η οποία με απόλυτη πειθαρχία, με συνέπεια και με έναν προπονητικό προγραμματισμό τρομερό, τα αποτελέσματα φαίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι στα αγωνιστικά τμήματα του Ολυμπιακού σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί μιλάμε πραγματικά για άλλο επίπεδο. Η Ακαδημία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή στα αγωνιστικά τμήματα είναι μια από τις καλύτερες ακαδημίες της Ευρώπης. Και πάρα πολλά παιδιά από τις σχολές μας, όπου κάναν τα πρώτα τους βήματα εκεί, έχουν φτάσει τώρα και είναι στα αγωνιστικά τμήματα. Το κερδίσαν με την προσπάθειά τους, με τη δουλειά τους, με τον ιδρώτα τους, και εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία αυτό το κομμάτι, το ταλέντο τους, που καταφέρανε μαζί με τους προπονητές και με την πολύ μεγάλη βοήθεια των γονέων, να το φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε σε ένα κομμάτι όπου έχει ξεχαστεί πλέον ο αθλητισμός και πάμε στον πρωταθλητισμό. Γιατί φοράνε αυτή τη φανέλα και αυτό το σήμα στο στήθος, όπου οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σε αυτό το κομμάτι, οι κατευθύνσεις που δίνονται εδώ από εμάς είναι όχι μόνο σε κομμάτια αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά. Είναι σε κομμάτια όπου αφορούν και την ψυχολογία του παιδιού και τη γενικότερη καθοδήγησή του, την υποστήριξή του σε καθημερινή βάση. Και γενικότερα είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό το να έρθει ο κάθε προπονητής εδώ αυτό το διήμερο και να ακούσει πολλά πράγματα, στη συνέχεια να τα κάνει στο γήπεδο, πράξη, να λύσει πάρα πολλές απορίες, αλλά πέρα από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε προπονητή να ξέρει ότι σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του, θα σηκώσει ένα τηλέφωνο, θα στείλει ένα email και θα υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη γραμμή, έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το βλέπουμε με πολύ αισιόδοξο μάτι και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτή όλη τη δουλειά την υποστηρίζεται από πάρα πολύ ψηλά από τον πρόεδρο του Συλλόγου. Για όσους το ξέρουν, ο Γιώργος Χαμανατίδης είναι και ο υπεύθυνος του τμήμα scouting των Ακαδημιών. Διαχειρίζεται όλο το τμήμα scouting. Θέλω να μας πεις, επειδή ίσως να είναι και το πρώτο λιθαράκι πριν κάποιο παιδί έρθει να παίξει στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, πόσο δύσκολο είναι πρώτα απ' όλα και πόσο χρόνο σπαταλάς για να το κάνεις αυτό, γιατί είναι απεριόριστος. Όσον αφορά και το χρόνο που είπατε, πραγματικά να ξέρετε ότι μέσα στην Ακαδημία τα ρολόγια δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμοποιούνται στο να τι ώρα θα μπω και τι ώρα θα βγω από το αθλητικό κέντρο. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θα πρέπει η δουλειά που γίνεται εκεί μέσα, όταν θα τελειώσει θα φύγουμε από το αθλητικό κέντρο, δεν έχουμε ώρες. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει από τη στιγμή που καταφέρνουμε και δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά που το αξίζουν, που το κερδίσαν, να πάρουν αυτή την ευκαιρία, γιατί πραγματικά είναι μια ευκαιρία. Είναι ένα κομμάτι το scouting το οποίο είναι απαραίτητο και πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Αυτό ισχύει και για εμάς, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλά παιδιά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να φιλοξενούνται
μέσα σε εγκαταστάσεις. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να μπορούμε να κοιτάξουμε και πέρα από τα σύνορα. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά που γίνεται μέσα στο τμήμα αυτό του scouting είναι εκπληκτική. Μέσα στην καθημερινότητά μας όλα αυτά. Πόσους ανθρώπους έχεις δίπλα σου που αυτή τη στιγμή, το team σου, δηλαδή το team το δικό σου, το ασχολείστε με το scouting? Το team απαρτίζεται από όχι αρκετούς ανθρώπους όπου είναι εδώ στην Αθήνα, αλλά να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αίθουσα και παρακολουθούν αυτό το σεμινάριο είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι ψάχνουμε, έχουν την εικόνα του κάθε αγωνιστικού τμήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μπορούν να μας υποδείξουν κάποιον αθλητή ή κάποιον μικρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, όπου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των δικών μας των αγωνιστικών τμήματων. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω επίσης, υπάρχει πόλεμος στο τμήμα σκάουτινγκ, όταν δηλαδή εσύ θα πάτε να διεκδικήσετε κάποια παιδιά? Και γιατί σίγουρα δεν είστε μόνο εσείς σε αυτό το χώρο. Υπάρχει πόλεμος. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν θα έλεγα ότι είναι πόλεμος. Δεν θέλω να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις όσον αφορά για παιδιά και τόσο ευαίσθητες ηλικίες. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Η αλήθεια είναι όμως, και τολμώ να το πω, ότι με όλες αυτές τις παροχές που δίνει ο Ολυμπιακός, πραγματικά η δουλειά μας γίνεται πιο εύκολη. Γιατί όταν έχουμε επιλέξει έναν ποδοσφαιριστή, έναν μικρό αθλητή, έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, και η αλήθεια είναι, και το λέω πρώτη φορά, εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι έχουμε προτεραιότητα να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή ομάδα K14, K15, K17 ή K20, οι οποίες παίζουν και στο Super League. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι το κάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπάρχει επιτυχία σε αυτό, είναι ότι δεν βλέπουμε στα 5 μέτρα, προσπαθούμε να βλέπουμε στα 15, έτσι ώστε έναν αθλητή τον οποίο επιλέγουμε για να τον φέρουμε στα αγωνιστικά τμήματα, δεν κοιτάζουμε μόνο να είναι καλός για την αγωνιστική ομάδα, αλλά κοιτάζουμε πόσες πιθανότητες έχει να φτάσει στην πρώτη ομάδα με τη δική μας καθοδήγηση, με τη δική μας υποστήριξη σε καθημερινή βάση, γιατί το παιδί πραγματικά, και το έχουμε δει πολύ έντονα φέτος, παθαίνει ένα μικρό σοκ όταν από μία ακαδημία, μία ομάδα κάνει 3, το πολύ 4 προπονήσεις την εβδομάδα, αλλάζει ταχύτητα, έρχεται εδώ που πραγματικά το κομμάτι αυτό υποστηρίζεται με απίστευτο επαγγελματισμό, δουλεύει διαφορετικά και το παιδί μέχρι να βρει τα πατήματά του και να προσαρμοστεί σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο τρόπο προπόνησης, είναι δύσκολο. Εκεί έχει ένα τίμα ανθρώπων και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το σύλλογό μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα, την έχουν τιμήσει, ξέρουν τι σημαίνει, έχουν μυρίσει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και όλα αυτά τα περνάμε στα παιδιά. Υπάρχει ένα τίμα ανθρώπων όπου δεν ξεφεύγει τίποτε. Και αν κάτι θα ξεφύγει από εμένα, δεν θα ξεφύγει από το Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Αν κάτι ξεφύγει από τον Δημήτρη, δεν θα ξεφύγει από τον Τάσο τον Πάντο. Αν ξεφύγει κάτι από τον Τάσο τον Πάντο, δεν θα ξεφύγει από τον Βασίλη τον Βούζα. Είναι ένα τίμα ανθρώπων δηλαδή που πραγματικά η δουλειά που γίνεται είναι εκπληκτική. Υπάρχει τρομερή συνεργασία. Και πραγματικά το τμήμα του scouting δουλεύει απίστευτα. Βλέπουμε σε καθημερινή βάση όχι μόνο παιχνίδια αλλά και προπονήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και βλέπουν προπονήσεις πολύ καλών ακαδημιών. Έχει γίνει αξιολόγηση ακαδημιών. Υπάρχουν διάφορα μυστικά όπου δεν είναι καλό τώρα να τα βγάλουμε στην τηλεόραση. Στο περσινό σεμινάριο, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχες κάνει μια παράκληση σε όλους τους προπονητές και τους σχολάρχες που βρίσκονται εδώ μέσα, ότι μη σας ξεφύγει κανένα ταλέντο, να ενημερώνετε τον Ολυμπιακό. Και όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουν τα μάτια τους 400. Απέδωσε καρπούς αυτή η παράκληση που είχες κάνει? Ναι, έχει γίνει πράξη. Έχει γίνει πράξη και τους ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν μια εκπληκτική δουλειά γύρω από αυτό το κομμάτι. Συλλέγουν πληροφορίες, έχουν εικόνα, παραστάσεις από παιδιά και θα δούμε ότι αυτό σήμερα, αργότερα που θα γίνει μια παρουσίαση για το, θα μπούμε και σε λεπτομέρειες, θα ζητήσουμε και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι και πράγματα όπου μέσα από την καθημερινότητα μας οδηγήσαν να τα ψάξουμε. Ζητάμε και άλλες λεπτομέρειες και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή θα κοιτάξουμε μόνο ένα παιδί το τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάζουμε και άλλα πράγματα έξω από αυτό, πώς είναι στην οικογένεια,
πώς το υποστηρίζει γενικότερα ο γονέας. Είναι λεπτομέρειες όπου όταν ένα παιδάκι θα το φέρουμε εδώ και θα φύγει από το σπίτι του, από το περιβάλλον, από τους φίλους του, από το σχολείο του, από τους γονείς του, θα πρέπει να ξέρουμε, δημιουργείται ένας φάκελος έτσι ώστε να ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτόν, έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη μετάβασή του από την περιοχή του σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο τρόπο ζωής, εκπαίδευσης, διαβίωσης. Και κοιτάζουμε και τέτοια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί η ψυχολογία είναι το α και το ω. Αν ένας όποιο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και να τον βάλουμε να παίξει μέσα στο γήπεδο, αν δεν έχει καλή ψυχολογία, όλα αυτά τα καλά στοιχεία που έχει δεν μπορεί να τα βγάλει εκεί. Άρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός. Τέλεια. Κλείνοντας, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ζηλεύεις, θα ήθελες να είσαι εδώ και να παίξεις ξανά μέσα στο γήπεδο? Σε έναν κόσμο όπως στον αγώνα πρόσφατα με την ΑΕΚ, το 3-0, θα ήθελες να ήσουν μέσα και να παίζεις? Ξέρω και συζητάω με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το ζηλεύουν άνθρωποι που δεν έχουν νιώσει αυτή τη μαγεία του να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού. Φαντάσου τώρα εγώ που έχω φορέσει 10 χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχω πάρει 7 πρωταθλήματα, έχω παίξει στο παλιό Καραϊσκάκι, έχω παίξει στο ΆΚΑ σε απίστευτες στιγμές, στη Ριζούπολη. Εντάξει, αυτό είναι ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το Καραϊσκάκι. Μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα θα πρέπει να έχει και το δικό της χώρο, τη δική της έδρα. Και βέβαια, ο κάθε αθλητής, γιατί με τα παιδιά της γενιάς μου, όταν συζητάμε, θα θέλαμε πολύ να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Πέρα από αυτό όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περάσει. Θέλουμε να οδηγήσουμε νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές να παίξουν σε αυτό το γήπεδο, να φορέσουν αυτή τη φανέλα και να την τιμήσουν. Και στο ρόλο μας προσπαθούμε την ομάδα μας να τη βοηθήσουμε στο κομμάτι στο οποίο είμαστε εμείς σε καθημερινή βάση. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο πράγμα. Ο Κυριάκος Καραταΐδης προηγουμένως έδωσε ένα μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, την αγάπη του φυσικά. Εμείς θέλουμε και το δικό σου μήνυμα. Γιατί είσαι πάρα πολύ αγάπητο πρόσωπο στην εξέδρα. Και θέλουμε και το δικό σου μήνυμα στον κόσμο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι η δύναμή μας. Το έχω νιώσει στο πετσί μου. Σημαίνει πάρα πολλά για το σύλλογο ο κόσμος. Πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου όπου έλεγα ότι μέσα στο γήπεδο δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο, και όμως ο κόσμος έσπρωχνε και όχι μόνο πήγαινε, μπορούσε να παίξεις και ένα ακόμη μίχρονο και ένα ακόμη παιχνίδι με τη δύναμη αυτή που σου δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα και θα πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν μόνο καλές στιγμές στον αθλητισμό και ειδικότερα στον πρωταθλητισμό. Και στις άσχημες στιγμές πρέπει να είμαστε δίπλα. Γιατί αυτός ο σύλλογος έχει περάσει πολλά. Και θα πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή και να τα προστατεύουμε σαν μια ομπρέλα και ανθρώπους και ομάδα, έτσι ώστε να έχει αυτή η ομάδα να συνεχίσει να έχει ένα λαμπρό μέλλον, να συνεχίσει να παίρνει τίτλους και να κάνει διακρίσεις στην Ευρώπη. Ο κόσμος πρέπει να είναι η ασπίδα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια και μια γροθιά. Και... Γιατί υπάρχουν πολλοί όπου όλο αυτό δεν τους αρέσει. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Και ευχόμαστε να σας βλέπουμε και για πολλά χρόνια ακόμα να βάζετε το δικό σας λιθαράκι δίπλα σας στην ομάδα. Ναι, μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πρώτα απ' όλα εμένα. Σαν άνθρωπο πρώτα και μετέπειτα σαν έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού. Είμαι κι εγώ ένας κρίκος μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων του Ολυμπιακού, όπου σε καθημερινή βάση δίνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έτσι ώστε η ομάδα να έχει μια καλύτερη εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.